Έχουμε αλλαγή ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και τι σηματοδοτεί για σας αυτή η αλλαγή, κύριε Ζαμπάρα? Να πω αρχικά ότι και χτες, που ήταν ο δεύτερος γύρος των σεκομματικών εκλογών, είχαμε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και αυτό από μόνο του δίνει ένα ισχυρό μήνυμα προς την κοινωνία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι εδώ. Χιλιάδες πολίτες πήγαν στην κάλπη για άλλη μια φορά. Υπάρχει. Και αυτό φαίνεται δηλαδή και από τις χθεσινές εκλογές, ότι ο κόσμος συνεχίζει να ελπίζει, συνεχίζει να ποντάρει, συνεχίζει να πιστεύει στην υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ και θέλει μια ισχυρή, προγραμματική, σοβαρή αντιπολίτευση για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε την υπάρχουσα κατάσταση ή εν πάση περιπτώσει να αλλάξουν τα πράγματα στην κοινωνία στο επίπεδο των προβλημάτων που η ίδια αντιμετωπίζει και όσον αφορά την ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση και όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές, την κλιματική εν γέννη κρίση. Άρα νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται με τον νέο πρόεδρο από σήμερα κιόλας στο δύσκολο έργο που έχει μπροστά του να αναμετρηθεί με μια αρκετά δύσκολη κατάσταση, μια αρκετά δύσκολη πραγματικότητα. Αλλά είμαι αισιόδοξος και αντλώ αυτή την αισιοδοξία μου και εγώ αλλά και πολλοί σύντροφοι μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, ακριβώς από την παρουσία του κόσμου και από την δίψα που έχει ο κόσμος και την ελπίδα να στηριχθεί εκ νέου στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κύριε Ζαμπάρα, να ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε ότι τελικά αυτό που ήταν το μείζον και που κέρδισε τον κόσμο και στήριξαν τον κύριο Κασελάκη είναι η διαπίστωση, η υπόσχεση που έκανε πρώτη όταν βγήκε στο προσκήνιο ότι εγώ μπορώ να κερδίσω το Μητσοτάκη? Θεωρείτε ότι ψηφίστηκε κυρίως γιατί μπορεί, θεωρεί ο κόσμος ότι μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη? Ναι, θέλω να πω ότι αυτό είναι λίγο ετεροπροσδιορισμός αυτό. Θέλω να πω, δεν αρκεί νομίζω έτσι, αλλά πείτε για σας, τη δική σας γνώμη θέλω. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι σε αρκετό κόσμο αυτό από μόνο το αποτελεί ένα κριτήριο. Στη λογική το να αλλάξει πάροχα κατάσταση, να αλλάξουν τα πράγματα, η φράση αυτή δημιουργεί μια παράσταση νίκης, πώς να το πω. Και νομίζω ότι έδωσε στο Στέφανο Κασελάκη μια απαιτούμενη όθηση που είχε ανάγκη στην αρχή να μπορέσει να φέρει πέρας όλη την προεκλογική εκστρατεία. Άρα νομίζω ότι είναι ένα κρίσιμο ζήτημα αυτό. Ξέρετε, η αριστερά λειτουργεί συλλογικά, η αριστερά έχει τις διαδικασίες της, έχει ένα συγκεκριμένο ή εν πάση περιπτώσει προσπαθεί να συγκροτήσει, προσπαθεί, δεν είναι πάντα βέβαιο, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά πολλοίς κόσμος και νομίζω δικαίως στέκεται στο ποιος μπορεί, δηλαδή στο πρόσωπο. Ναι. Ούτως ή άλλως είμαστε σε μια κοινωνία που το βάρος πλέον πέφτει στα πρόσωπα, άσχετα αν διαφωνούμε ή συμφωνούμε, είτε λιγότερο με αυτή την άποψη, είτε περισσότερο. Θέλω να πω ότι και το πρόσωπο έχει τη σημασία. Πρέπει να ταυτιστεί ο κόσμος με κάποιον. Γενικά έχουν τη σημασία τους. Προφανώς όμως και οι προτάσεις και τα πολιτικά πλαίσια έχουν τη σημασία τους και οι απόψεις οι οποίες τα κόμματα τα ίδια εκφωνούν προς την κοινωνία. Εσείς, κύριε Ζαμπάρα, να σας ρωτήσω κάτι, επειδή γνωριζόμαστε κιόλας και προσωπικά και ξέρω, ας πούμε, ότι έχετε και μια συνέπεια ιδεών. Είστε διατεθειμένος να εκχωρηθεί ένα κομμάτι από την αριστερή, ας πούμε, από τον αριστερό προσανατολισμό του ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέω για ατζέντα, για τον προσανατολισμό του λέω, να εκχωρηθεί ένα μικρό κομμάτι του, ώστε να πάει πιο κοντά σε ευρύτερες μάζες για να κερδίσει την εξουσία? Κάτι που φαίνεται ότι ο κ. Κασελάκης θα το επιδιώξει, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά έτσι νομίζουμε. Νομίζω ότι αυτά τα δύο ζητήματα, κύριε Σιμσιρή, δεν μπαίνουν στη ζυγαριά και δεν νομίζω ότι πρόκειται για εκχώρηση μιας άποψης ή κάποιων ιδεών έναντι της λογικής να μπορέσουμε να πάρουμε την εξουσία. Για μας η εξουσία δεν είναι αυτός ο σκοπός, τουλάχιστον και για μένα και για πολλούς από εμάς. Είναι το μέσο εκείνο που θα μπορέσουμε
να βελτιώσουμε τις συνθήκες της κοινωνίας, να βελτιώσουμε τα ζητήματα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η κοινωνία, να βελτιώσουμε τους όρους διαβίωσης της κοινωνίας. Η εξουσία είναι το μέσο και δεν είναι ο αυτοσκοπός, δεν είναι η καρέκλα, δεν είναι η αναπαραγωγή στην εξουσία μόνο και μόνο για αυτό το λόγο, για την εξουσία. Άρα δεν νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με εκχώρηση. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως, κύριε Σιμσιρή, πρέπει να αγκαλιάσουμε τους προοδευτικούς πολίτες. Το μήνυμα που λάβαμε τη χθεσινή κάλπη είναι ότι ο κόσμος πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρέπει να είναι η κυρίαρχη δύναμη στον χώρο της κεντροαριστεράς. Αυτό θα φανεί βέβαια και από το πώς θα το πάμε από εδώ και στο εξής. Αλλά αυτό νομίζω, αφού γκραστήκαμε χθες από τον κόσμο, ότι παραμένουμε κυρίαρχοι στον χώρο της κεντροαριστεράς. Η δικιά μας υποχρέωση, η δικιά μας ευθύνη, το δικό μας το καθήκον είναι να αγκαλιάσουμε αυτόν τον κόσμο και να διευρύνουμε τους οριζοντές μας προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες που ζητούν αλλαγή, που ζητούν μια άλλη κατάσταση, σε μια προοδευτική κατεύθυνση, σε μια δημοκρατική κατεύθυνση. Ζητούμενο ωστόσο, κύριε Ζαμπάρα, μπορεί να μην είναι αυτός ο σκοπός, η εκλογή, η ανάδειξη τέλος πάντων στην πρωθυπουργία του κ. Κασελάκη, αλλά είναι ζητούμενο η ενότητα. Ο ίδιος μιλώντας μετά. Είναι αυτός ο σκοπός. Ένα λεπτό, είναι αυτός ο σκοπός η εκλογή. Δεν είπα αυτό. Λέω ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός η εξουσία για την εξουσία. Καταλαβαίνω τι λέτε. Είναι εξουσία για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα στην κοινωνία. Για να πάτε όμως εκεί. Είμαστε κόμμα εξουσίας. Ναι. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει κόμμα εξουσίας. Έχει κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο το εκφώνησε, δεν καταφέραμε βέβαια να το περάσουμε επιτυχώς στην κοινωνία στις προηγούμενες εκλογές. Εκεί ναι, προφανώς υπήρχε πρόβλημα σε αυτό, στο πώς πέρασε στην κοινωνία, μάλλον δεν πέρασε καθόλου, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει κυβερνητική παράταξη, μια παράταξη που κυβέρνησε τη χώρα 4,5 χρόνια, ήταν πριν κυβερνήσει αξιωματική αντιπολίτευση, είναι και τώρα αξιωματική αντιπολίτευση. Ζητούμενο όμως τώρα είναι η ενότητα, έτσι. Είπε και ο κύριος Κασελάκης, καταρχάς, όταν ξεκίνησε την ομιλία του μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ότι δεν θα σας προδώσω ποτέ. Πώς σας φάνηκε αυτό το δεν θα σας προδώσω ποτέ, και πώς βλέπετε την πορεία από εδώ και πέρα? Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες φωνές, κάποιες αντιδράσεις. Πώς θα διαφυλαχθεί η ενότητα στα επόμενα βήματα? Εντάξει, η ενότητα είναι ένα κρίσιμο ζήτημα και ένα κρίσιμο στοίχημα κατά την άποψή μου. Δεν πρέπει η λέξη αυτή να είναι κενού περιεχομένου. Πολλές φορές όλοι μιλάμε για ενότητα, αλλά στην πράξη με τη στάση μας, με το λόγο μας, την διαψεύδουμε. Το ζήτημα είναι να την εννοούμε, το ζήτημα είναι να την υπηρετούμε όλοι συλλογικά, και η ενότητα είναι ένα κρίσιμο στοίχημα, γιατί την επόμενη μέρα θα πρέπει όλοι μαζί να ως μέτωπο, να το πω έτσι, ως μια κατάσταση που θα αγκαλιάσει όλους τους πολίτες, να καταφέρουμε να ανατρέψουμε την υπάρχουσα κατάσταση και να δημιουργήσουμε τους όρους αλλαγής των συσχετισμών στο πολιτικό σκηνικό. Άρα η ενότητα δεν είναι κάτι αφηρημένο. Υπάρχει εξαιρετική σημασία να την διασφαλίσουμε, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά. Αυτό καλούμε να κάνω και αυτό το επόμενο διάστημα, και νομίζω ότι τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και η κοινοβουλευτική ομάδα είναι σε αυτό το μήκος κύματος. Κύριε Ζαμπάρα, για να μην σας αποδεσμεύσουμε, γιατί είστε και εν κινήσει από ό,τι συζητούσαμε και προηγουμένως, δύο σύντομες μικρές ερωτήσεις, αλλά δεν θα αποφύγουμε λίγο την ίντρικα. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε σήμερα κουβέντα χωρίς λίγη ίντρικα. Για να έχει και ενδιαφέρον. Για να έχει λίγο ενδιαφέρον. Το καταλαβαίνω. Θέλω λοιπόν δύο έτσι, θα πω μαζί δύο ερωτηματάκια. Αν θέλετε, απαντήστε τα μαζί για να κλείσουμε κάπως έτσι. Το πρώτο είναι να σας έκανε εντύπωση η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, ξαφνικά είχε πάει στην Αμερική, γύρισε, έκανε μια-δυο δηλώσεις ελάχιστες μέσα στις εκλογές και τελικά επανεμφανίστηκε σήμερα πάνω του ζήτη, συναντήσει τον κύριο Κασελάκη. Συναντούνται θεσμικά κιόλας βέβαια, εντάξει, αλλά αν σας έκανε εντύπωση αυτή η επανεμφάνιση εντελώς στο προσκήνιο και γενικά κάποιες συμμαχίες που φάνηκαν, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι αν πλέον, αυτό ρωτάω έναν άνθρωπο σαν εσάς που ξέρω ότι είστε και μετριοπαθείς και υπιοντών και δεν ενστερνίζεστε ακραίες θέσεις πολλές φορές, αν νομίζετε ότι πλέον αυτό ότι τα ΜΜΕ κατά κάποιο τρόπο κυνηγούσαν το ΣΥΡΙΖΑ μετά την υπερπροβολή που είχαμε το τελευταίο διάστημα, αν πλέον θεωρείτε ότι δεν ισχύει, έτσι, αυτό
με όποια σειρά θέλετε, έτσι, μου το απαντάτε λίγο. Ναι, κρατήσαμε λίγο την έντρικα για το τέλος, έτσι να κάνω. Ναι. να πω καταρχάς ότι όσον αφορά το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα έγινε για τις κάλπες, τις δύο κάλπες που στήθηκαν την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή. Mm-hmm. Όλο το προηγούμενο διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας κράτησε κατά την άποψή μου μια εξαιρετικά αξιοπρεπή και διακριτική στάση. Απήχε νομίζω συνειδητά από τη διαδικασία, γιατί δεν ήθελε να πάρει θέση, να ευνοήσει κάποιον υποψήφιο έναντι του άλλου. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η στάση του πρέπει να επικροτείται από το σύνολο των μελών, των φίλων και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Είναι, ξαναλέω, μια αξιοπρεπέστατη στάση και δείχνει και το μέγεθος του ειδικού βάρους που έχει ο Αλέξης Τσίπρας και σαν ηγέτης, αλλά και σαν πολιτική προσωπικότητα. Δεν έκλεισε το μάτι σε κάποιον υποψήφιο, δεν πήρε θέση σε μια εσωτερική διαδικασία. Προφανώς είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι οργανικό μέρος του ΣΥΡΙΖΑ, το είπε ο ίδιος και τελευταία αλλά και όλες τις προηγούμενες φορές. Άρα νομίζω ότι θα συνεχίσει να είναι μαζί μας και να παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις, γιατί φαίνεται ότι συνεχίζει να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την υπόθεση αριστεράς. Mm-hmm. Για το δεύτερο ζήτημα νομίζω ότι αυτή η μεγάλη υπερπροβολή των μέσων γύρω από την εκλογική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα σε σχέση με την υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη, δεν υπήρχε τηλεόραση, δεν υπήρχε μέσο, δεν υπήρχε μήνυα ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης που να άνοιγε τις τελευταίες 20 μέρες και να μην έπεφτε πάνω στην διαδικασία των εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι μόνο θετικό μπορεί να είναι κάτι τέτοιο, μιας και φώτισε τη διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών, μια διαδικασία που μέχρι τότε ήταν εντελώς νεκρή, και αυτό οφείλουμε να το παραδεχτούμε, να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Η κοινωνία ήταν εκτός, η κοινωνία δεν ασχολούνταν με τις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, οι περισσότεροι δεν ήξεραν καν ποιοι είναι οι υποψήφοι πρόεδροι ή εν πάση περιπτώσει λίγο κόσμο αφορούσε αυτό. Το γεγονός ότι ταράχτηκαν τα λιμνάζοντα ύδατα και από την υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη τελικά επικράτησε, και όλα αν θέλετε τα απόνερα της συνέχειας με όλες αυτές τις εξελίξεις δίνουν ένα θετικό τόνο. Από εκεί και πέρα μπορούμε να ελπίζουμε ότι δεν θα όλο αυτό το κλίμα πρέπει εντός αγωγικών να το εκμεταλλευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει ένα momentum, πρέπει να το εκμεταλλευτεί με σωστές κινήσεις, κυρίως τώρα που είναι ακόμα ζεστό το αποτέλεσμα, να βάλει μπροστά την πολιτική του πρόταση. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξανακούσουμε τον κύριο Πολάκη να λέει για τα βοθροκάναλα της διαπλοκής κτλ. Μιας και πλέον θα το χαρούμε αυτό, ναι. Μιας και αυτό πλέον δεν μπορεί να σταθεί. Νομίζω ότι εντάξει, όταν χρειάστηκε ή τέλος πάντων όταν υπήρξε ενδιαφέρον, πολλές φορές, εγώ τώρα είμαι ειλικρινής για τη Ζαμπάρα, πολλές φορές και εκ του πονηρού το ενδιαφέρον μερικών, έτσι, από τα κανάλια. Αλλά τέλος πάντων, για κάποιο λόγο τα κανάλια κάνουν μετρήσεις. Το ίδιο αδιφάγα είναι για όλους, έτσι. Οπότε εντάξει, ας το αφήσουμε εκεί. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε τα πράγματα, θα εξομαλυνθούν οι σχέσεις μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ πολλές φορές και των δημοσιογράφων.